underline our support, I can announce a financial package of 1 billion euros for Lebanon that would be available from this year until 2027. I'm honored to be part of this day because I consider it as a historic day. I feel very pleased that following relevant consultations, I'm here together with Ursula for the announcement of a comprehensive support package for Lebanon and the Lebanese people. Από τη Βηρυτό που μετέβησαν το πρωί, ο Νίκος Χριστοδουλίδης και η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσαν το οικονομικό πακέτο στήριξης προς το Λίβανο, το οποίο αφορά μεταξύ άλλων στη στήριξη της οικονομίας του Λιβάνου, στην ενίσχυση υποδομών της χώρας και των δυνατοτήτων της και ασυγκράτηση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και στην καταπολέμηση διακίνησης μεταναστών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συγκράτηση των μαζικών ροών σύρων μεταναστών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Σύροι πρόσφυγες αποτελούν σήμερα περίπου το 1 τρίτο του πληθυσμού του Λιβάνου, ο οποίος έχει φτάσει στα όρια του και ζητά τη συμβολή των Βρυξελών. If we stress this issue, it is from the point of view of our warning that Lebanon will become a transit country from Syria to Europe. And the problems that occur on the Cypriot border are only a sample of what may happen if this issue is not addressed radically. Από πλευράς τους, οι Βρυξέλλες δεσμεύτηκαν να εργαστούν ώστε η βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί πιο αποτελεσματική. And let me be clear. The current situation is not sustainable for Lebanon, and it's not sustainable for Cyprus, it's not sustainable for the European Union. It hasn't been sustainable for years, but developments, especially in these recent months, force us to seek immediate solutions. This includes exploring how to work on a more structured approach to voluntary returns to Syria in close cooperation with UNHCR. Κατά την παραμονή του στο Λίβανο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η πρόεδρος της Κομισιόν είχαν επίσης συνάντηση μαζί με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Ναχίμ Μπέρι. Η επίσκεψη στη γειτονική χώρα επαναβεβαίωσε τόσο τη στήριξη των Βρυξελών προς τη Βηρυτό, όσο και τους ισχυρούς δεσμούς του Λιβάνου μαζί με την Κύπρο. Και πάμε